Οι ελαιοκαλλιεργητές της Πιερίας και της ευρύτερης περιοχής μας θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις καλλιεργητικές τους φροντίδες κατά του πυρηνοτρίτη που χτυπάει την ελιά αυτή τη χρονική περίοδο, καθώς υπάρχουν διαπιστώσεις από ειδικού επιστήμονες για να προλάβουμε τα χειρότερα. Απευθυνθείτε λοιπόν φίλες και φίλοι ελαιοκαλλιεργητές της Πιερίας στους ειδικού ιδιώτες γεωπόνους με τους οποίους συνεργάζεστε στους συνεταιρισμούς που ανήκεται ή και από τους γεωπόνους της διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής του νομού μας. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει το αρμόδιο για το θέμα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ενεργοποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την αποτελεσματικότερη πρόληψη του πυρηνοτρίτη. Αλλά αυτά όλα φαντάζουν απίθανα σε ένα κράτος όπου οι μηχανισμοί της επίσημης πολιτείας έρχονται ουραγοί να υποστηρίξουν αυτό που κάνουν η γεωτεχνική του ιδιωτικού τομέα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Βέρεια η Ιδρυτική Συγκέντρωση του Εθνικού Διεπαγγελματικού Συνδέσμου Πυρηνόκαρπων, Μήλων, Αχλαδιών και Ακτινιδίων. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε πρωιμερών στην ημερίδα για την εναλλακτική γεωργία ο πρόεδρο τη Κοινοπραξία Ομάδων Παραγωγών και Συνεταιρισμών Ημαθία και μέλο στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Πασεγέ, Χρήστο Γιανακάκη. Θα είναι ένα πυλώνας για την επανοργάνωση του συνεταιριστικού κινήματο και τη παραγωγή. Ένα σοβαρό μηχανισμό για την προώθηση των προϊόντων μα με έδρα τη Βέρεια, σημείωσε ο Χρήστο Γιανακάκη. Ο αγροτοπαραγωγικός κόσμος της περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει και επενδύει πάρα πολλά σε αυτό το νέο θεσμοθετημένο όργανο για να υποστηριχθούν τα παραγόμενα προϊόντα που σήμερα την χάνουν ελεηνής αντιμετώπισης από τα καρτέλ του υγιούς ιδιωτικού εμπορίου και για τα οποία οι αγρότες παραγωγοί συνεχίζουν να εισπράττουν πενταροδεκάρες ενώ την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι βεβαίω θησαυρίζουν. Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πρώτη πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, καθώς με βάση τη σχετική τροποποιητική απόφαση που συνυπέγραψαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι επεκτείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση αναφέρει «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο Πρώτον, το αργότερο μέχρι τις 36 του 2015 για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι τις 39 του 2014. Δεύτερον, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από 1ης 10 του 2014 και έπειτα. Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. Τρίτον, δεν χορηγείται παράταση στις προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής. Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 είναι όσες καταβληθούν από τον οργανισμό πληρωμής στο δικαιούχο έως τις 31 του 2015. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 23, ενημερώνουν γράφος την ειδική υπηρεσία για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.